Ποιους λοιπόν θέλουμε να προστατέψουμε, ποιους θέλουμε να έχουμε μαζί μας του χρόνου? Η απάντηση είναι όλους. Αλλά αυτό με έναν τέτοιο ταχύτατα διαδιδόμενο ιό είναι αδύνατον. Μου έγραψε κάποιος γνωστός μου, πολύ σοβαρός επιστήμονας, από τους παγκόσμια καταξιωμένους ανθρώπους, πως κάνουμε πολύ φασαρία για λίγους ηλικιωμένους και ανίκανους από τα χρόνια νοσήματα συμπολίτες μας. Η απάντηση που δίνω εσωτερικά μέσα μου και την αφήνω στην κρίση σας είναι πως το θαύμα της ιατρικής επιστήμης του 2020 είναι η παράταση της ποιοτικής επιβίωσης αυτών των ατόμων, πολλοί από τους οποίους είναι μανάδες και πατεράδες μας, είναι γιαγιάδες και παππούδες. Η απάντηση είναι πως τιμούμε όλους, σεβόμαστε όλους, προστατεύουμε όλους, αλλά κατεξοχήν αυτούς. Δεν μπορούμε να υπάρχουμε, ούτε να έχουμε ταυτότητα χωρίς αυτούς. Το αν θα έχουμε λιγότερους θανάτους σε αυτόν τον πληθυσμό μπορεί να αλλάξει γρήγορα. Η Ισπανία, που τις τελευταίες μέρες καταγράφει παρόμοια κατάσταση με αυτήν στην Ιταλία, και οι φίλοι Ισπανοί γιατροί έχουν φτάσει στα εξής δεδομένα. Δίδουν προτεραιότητα στις εισαγωγές στη μονάδα εντατικής θεραπείας, που πιστεύουν πως έχουν παραπάνω από 2 έτη προσδόκιμα επιβίωσης, και παίρνοντας υπόψη την σε εισαγωγικά αξία που έχει ο κάθε ασθενής για την κοινωνία. Το ξανατονίζω. Όλοι είμαστε πολύτιμοι. Η ανθρώπινη ζωή δεν μετριέται, ούτε υπολογίζεται σε αξία από κανέναν.